Ήταν ξημερώματα, κάπου 3-3,5 ώρα και είχα υπερένταση, δεν κοιμόμουν, οπότε σκέφτηκα να φτιάξω το πρωινό μου για το πρωί και πήρα ένα γιαουρτάκι, το αγαπημένο μου βαζάκι πλέον για αυτό το πρωινό, ένα πιάτο και έβαλα στο πιάτο το γιαούρτι, μέλι, βρώμη, κεράσια, αμύγδαλα. Τα κεράσια είναι αυτά εδώ πέρα, σας τα έχω ξαναδείξει, είναι πάρα πολύ ωραία. Και ανακάτεψα πάρα πολύ καλά όλα τα υλικά. Τα έβαλα μέσα στο βαζάκι και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το βαζάκι, γιατί μπορώ να φτιάχνω άνετα αυτό το πρωινό και να φαίνεται και ωραίο έτσι εικονικά, να σου φτιάχνει τη διάθεση για να το φας. Λοιπόν, έλειωσα κουβερτούρα μαζί με λίγο λάδι καρύδας για να είναι έτσι μαλακή και ωραία η κουβερτούρα και ήταν έτοιμο. Τόσο απλό και βγαίνει πεντανόστιμο. Και το έκλεισα το καπάκι του, το έβαλα ψυγείο την υπόλοιπη νύχτα, τέλος πάντων, όσο έμενε μέχρι το πρωί που έκατσα να το φάω. Καλημέρα, καλημέρα. Ήρθε η ώρα για το πρωινό μου, το οποίο όπως βλέπετε έφτιαξα από χθες το βράδυ. Και τι ήθελα να σας πω. Ανοίγουμε το βλογκάκι μας, εννοείται. Σήμερα που σας γυρίζω εγώ το βίντεο είναι Σάββατο. Σας είχα προγυρίσει αρκετά έτσι βιντεάκια για να βλέπετε που ανέβαζα τώρα καθημερινά. Και σήμερα είναι Σάββατο, έχει παιδικά, βλέπουν τα μικρά παιδικά. Τους έχω ετοιμάσει πρωινό κτλ. Όλα είναι έτοιμα. Και ήρθε και η ώρα για το δικό μου το πρωινό επιτέλους και είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχω γίνει expert τώρα, παραδεχτείτε το, σε σχέση με την πρώτη φορά έτσι όπως το έχω φτιάξει, που ήταν χάλια, το είχα ανακατέψει μέσα σε ένα ποτήρι ό,τι να είναι, έχει βγει εμφανισιακά χάλια. Γευστικά ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλλά τώρα είναι ωραίο και εμφανισιακά. Αυτό το βαζάκι με έχει σώσει και μπορείτε να κάνετε ό,τι ατομικό γλυκάκι θέλετε. Αν θέλετε πείτε μου να κάνουμε και άλλα ατομικά γλυκάκια. Γενικά, ατομικά γλυκά, έτσι που θες να φας ένα γλυκό, αλλά επειδή κάνεις διατροφή δεν μπορείς να φας τεράστια ποσότητα. Οπότε, η σοκολάτα έχει λιώσει εδώ, δες. Δες εδώ. Και είναι υπέροχο και από κάτω φαίνεται και τα κερασάκια. Οπότε πάμε να δοκιμάσουμε και μην ξεχάσετε να βάλετε στη σοκολάτα για να είναι έτσι, άμα βάλεις και την κουβερτούρα δεν είναι ό,τι καλύτερο, γιατί θα είναι πάρα πολύ σκληρό. Ενώ άμα βάλεις λίγο λαδάκι καρύδας, βγαίνει τρομερό. Παιδιά, εμένα παλιά δεν μου άρεσε η βρώμη. Η ζεστή βρώμη ακόμα δεν το έχω ψάξει να ξαναδοκιμάσω και να το κάνω καλύτερα. Αλλά η κρύα βρώμη έτσι μου αρέσει πάρα πολύ. Και με τη σοκολάτα και τα φρούτα μέσα και βάζετε ό,τι θέλετε. Και μπανάνα και ό,τι θέλετε. Το καλύτερο πρωινό. Υγιεινό σχετικά, εντάξει. Δεν έχει και άπειρες θερμίδες. Να και το κερασάκι εδώ πέρα. Είναι τέλειο, δοκιμάστε το. Και αυτά τα κερασάκια που με η Market τα πήρα, δοκιμάστε τα. Και τι ήθελα να σας πω άλλο. Θα κάτσω να φάω το πρωινό μου. Να δω και λίγο μια σειρά έτσι που βλέπω. Βασικά τρεις σειρές βλέπω. Και αν δεν σταμάτα και μια σειρά που έβλεπα άλλη, θα βλέπα τέσσερις σειρές τέλος πάντων. Αλλά όλες τις βλέπω στο ίντερνετ, δεν προλαβαίνω, δεν έχω χρόνο να τις δω στην τηλεόραση όταν παίζουν. Οι δύο παίζουν στην τηλεόραση, η Γη της Ελιάς και η Παγιδευμένη. Αλλά δεν προλαβαίνω ποτέ να τα δω στην τηλεόραση, οπότε τα βλέπω στο ίντερνετ, τα βάζω εγώ και βλέπω όσα επεισόδια έχω χάσει και όσο προλαβαίνω. Αυτά και μια άλλη σειρά που βλέπω έτσι μόνο που παίζει πριν κάτι χρόνια, γιατί μου αρέσει όπως σας έχω πει να βλέπω και παλιές σειρές. Αυτά. Οπότε θα βάλω εδώ τις σειρές μου, ένα-δύο επεισόδια όσα προλάβω, ταυτόχρονα με το πρωινό, δουλειές και τα λοιπά. Και ναι, αυτά. Και σας μιλάω πάλι σε λιγάκι. Θέλω να κάνουμε ένα μεγάλο vlogάκι, έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε μεγάλο vlog.
Δεν ξέρω αν θέλετε κι εσείς. Ας κάνουμε και βλέπουμε. Έχουμε πολύ καιρό να κάνουμε έτσι ένα μεγάλο vlog. Τα παλιά τα δικά μας τα μεγάλα vlog, ξέρετε. Για να δούμε. Όπως το καταφέρω σε αυτό το vlogάκι να κάνω έτσι ένα τεράστιο. Η Λιδία, όπως σας είπα, έβλεπε παιδικά εδώ πέρα που είχε. Και ο Χρήστος ήταν εδώ πέρα το ζουζούνι το μικρό, ο οποίος τον τάιζα, τρώγε το φαγάκι του και με μέσα στα γέλια. Λοιπόν, και η Λιδία, εκτός από το να βλέπει τα παιδικά της, έπαιζε, τρώγε το πρωινό της, ακόμα δεν ξύπνησε, θέλει να παίζει με τις πλαστελίνες. Λοιπόν, αυτά. Εν τω μεταξύ ο καιρός δεν είναι πάρα πολύ καλός, συννεφιά έχει. Το ξέραμε ότι η Σουκού δεν θα κάνει καλό καιρό. Φυσάει όμως και τα πλυντήρια στεγνώνουνε, περιμένω να στεγνώσουν ρούχα. Αλλά άμα βρέξει, το φοβάμαι. Το ότι φυσάει δεν μας απασχολεί, στεγνώνουν πιο γρήγορα και τα ρούχα. Έχει καλό αεράκι. Η γατούλα εκεί. Αλλά ελπίζω να μην βρέξει τουλάχιστον. Λοιπόν, ξεκινάω να φτιάχνω ψωμάκι. Και όχι μόνο μου, με την καλύτερη βοηθό. Θα κάνουμε λοιπόν ψωμάκι. Τη συνταγή την έχω δει από τότε που βγήκε βασικά, που ανέβηκε αυτό το βίντεο σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, θα σας βάλω εδώ πέρα ποια είναι η συνταγή που κάνω. Δεν την αλλάζουμε τίποτα, είναι και πανεύκολη. Σταμάτησε να κάνει βλακίες. Λοιπόν, είναι και πανεύκολη αυτή η συνταγή, οπότε το καλύτερο ψωμί σε γάστρα. Από τότε που το ανακάλυψα, ψωμί τόστ. Δεν κάνουμε ψωμί τόστ, θα και το ψωμί. Να το ψωμί τόστ. Θα κάνουμε και τόστ εμείς, μετά λες αυτό. Βάλουμε σαλαμάκι και τυράκι πάνω. Θα ανακατέψω το ψωμί. Περίμενε, λοιπόν. Οπότε σας αφήνω εδώ πέρα τη συνταγή να τη δείτε. Και βγαίνει τέλεια. Να τη δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Ο Χρήστος, όσο το έχω πει, έχει γκρίνια γιατί έχει τα δοντάκια του. Σας το έχω ξαναπεί αυτό. Οπότε υπομονή. Αυτό. Κάνω το ψωμάκι, το αφήσω να φουσκώσει. Καταπάω για μεσημεριανό ύπνο. Μέχρι να φουσκώσει αυτό, κάνα 40 λεπτό. Πόσο θέλει, δεν θυμάμαι ακριβώς. Εδώ τη συνταγή πάλι. Θα τα πάω για νάνι για μεσημεριανό ύπνο. Γιατί είναι μεσημέρι και θα κάνουμε νάνι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι κάπως έτσι, αλλά μετά φουσκώνει και γίνεται τέλειο, οπότε θα σας το δείξω και μετά. Προς το παρόν είναι σε αυτή τη φάση, το αφήνουμε να φουσκώσει για 40-45 λεπτά, κάπου εκεί. Εγώ θα κοιμόμουν, τα μικρά δεν κοιμηθήκανε, εγώ έτοιμη να κοιμηθώ ήμουν. Βασικά ο Χρήστος κοιμήθηκε ένα μισάωρο, η Λιδία δεν ήθελε να κοιμηθεί. Οπότε μέχρι να το ετοιμάσω και όλες έχει περάσει σίγουρα 40 λεπτό. Πάμε να δούμε το ψωμί πώς είναι. Το ζυμάρι μας για να το κάνουμε ψωμί, να το βάλω στη γάστρα με λαδόκολλα. Να φτιάξουμε ψωμάκι και να μαγειρέψω κιόλας αρακά. Αρακά θα φτιάξω σήμερα. Ζεστό φαγάκι, ωραίο. Πάμε για να προλάβω κιόλας. Δείτε εδώ πέρα πόσο τέλεια έχει φουσκώσει. Μιλάμε καταπληκτικά. Βάζουμε λίγο αλευράκι ακόμα τώρα για να το ζυμώσουμε απλά. Λιγάκι, δεν θέλει πολύ ζύμο με αυτό το ψωμί. Και το βάζουμε στη γάστρα. Καλά, εντάξει, εγώ λέω δοκιμάστε το, δείτε εδώ. Δείτε εδώ πόσο έχει φουσκώσει και πόσο αφράτο και μαλακό είναι, έτσι. Δεν φαντάζεσαι. Δες εδώ. Κοίτα εδώ. Μιλάμε, γίνεται φοβερό, αλήθεια. Και μετά γίνεται κάπως έτσι και είναι πέντα μάλακο, πραγματικά. Την έχω λατρέψει αυτή τη συνταγή από την πρώτη στιγμή που την έκανα, γιατί παιδευόμουν πάρα πολύ να φτιάξω ψωμί, αλήθεια. Δεν το κατάφερνα, μου βγαίνει πάρα πολύ σκληρό. Καμία σχέση, δεν μου βγαίνει έτσι σαν του φούρνου. Τώρα αυτό βγαίνει τέλειο. Ώσπου να γίνει ο αρακάς και το ψωμί, έχω βάλει και τον αρακά επάνω τώρα στο μάτι, έχω βάλει και το ψωμί στο φούρνο, όλα καλά. Θα σας τα δείξω μόλις είναι έτοιμα. Ώσπου να γίνουν αυτά, κάνω κάτι μπισκότα με τρία υλικά. Είναι πανεύκολο όπως καταλαβαίνετε. Αρέσουν πάρα πολύ στη Λιδία. Είναι με φαρίνα, ζάχαρη άχνη και βούτυρο ή μαργαρίνη, ό,τι θέλετε. Τη βασική συνταγή σε γραμμάρια θα σας τη γράψω κάπου εδώ πέρα. Από εκεί πέρα κάνετε διπλάσια ποσότητα ή τη μισή ποσότητα, όπως θέλετε. Εγώ κάνω λιγότερο γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να φάμε πάρα πολλά.
αλλά κάνω μια ποσότητα γιατί μας αρέσουν σε όλους μας, είναι πάρα πολύ νόστιμα και το δείχνω και σε εσάς να το φτιάξετε μόνο με αυτά τα τρία υλικά. Τώρα τα ανακατεύουμε. Ανακατεύουμε ένα κουτάλι με ό,τι θέλουμε τέλος πάντων και είναι σε αυτή εδώ πέρα τη μορφή και μετά παίρνουμε, αφήνουμε βασικά αυτό που ανακατεύουμε και το κάνουμε με το χέρι να το πλάσουμε. Μετά γίνεται έτσι ένα ζυμαράκι όπου βάζεις φαρίνα από κάτω, μην βάλετε αλεύρι, φαρίνα θα βάλετε, έτσι. Λοιπόν, και το ανοίγετε και δίνετε ό,τι σχήμα θέλετε με ό,τι κουπάτ θέλετε. Αν δεν έχετε κουπάτ, κάντε το όπως το έκανα εγώ, γιατί δεν ήθελα τώρα κάποιο συγκεκριμένο σχήμα, το έκανα απλά με ένα ποτηράκι. Γέμισα ένα ολόκληρο ταψί και το έψησα στο φούρνο, δεν θέλει ούτε 20 λεπτά, δεν θέλει. Προαιρετικά μπορείτε να βάλετε και λίγη ζάχαρη από πάνω, εμάς μας αρέσει να βάζουμε και λίγη ζαχαρίτσα έτσι από πάνω και είναι τέλεια. Το ψωμί έγινε απευθείας με το που βγάλουμε το φούρνο, το βγάζουμε από τη γάστρα, τη λαδόκολλα και αυτό εδώ πέρα και το βάζουμε σε μια σκάρα για να μην μας δημιουργηθούν υδρατμοί από κάτω, γιατί δεν αναπνέει από κάτω το ψωμί, θέλει μια σκάρα για να μην σας κάνει υδρατμούς από κάτω και παπαριάσει, να το πω έτσι. Γίνεται μετά λασπωμένο για να είναι σαν του φούρνου, θα το βγάζετε και θα με θυμηθείτε, θα το βάλετε σε μια σχάρα να αναπνέει. Λοιπόν, και δεν φαντάζεστε, το έχεις έτσι εδώ πέρα, το οποίο είπαμε αναπνέει το ψωμί να μας κάνει από κάτω υδρατμούς. Και τώρα τι να σου δείξω, το πόσο μαλακό είναι, δεν φαντάζεσαι, είναι πενταμάλακο, δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Σας το έχω ξαναδείξει, κάνει και ωραία κρούστα από πάνω, θα κόψω μετά να κρυώσει λίγο, γιατί ακόμα και μόλις το έβγαλα. Και θα σας το δείξω, να δείτε πόσο αφράτο είναι από μέσα. Και είναι σαν του φούρνου στην κυριολεξία. Το έκοψα στη μέση, ακόμα χνίζει, πραγματικά. Λοιπόν, και δες εδώ, δες εδώ. Δεν αντιλαμβάνεσαι αυτό που συμβαίνει. Σου λέω είναι σαν του φούρνου. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν είναι σαν τσιμέντο. Δες εδώ. Κοίτα εδώ. Καίγομαι. Το έκοψα σε ευθεία γιατί το έκοψα απλά έτσι με το χέρι για να σας δείξω σας πόσο μαλακό είναι. Σαν του φούρνου. Δες εδώ. Λοιπόν. Και αυτό που κόψαμε τώρα θα το φάμε. Έτσι σκέτο. Εντάξει. Ζεστό ψωμάκι τώρα. Αχ, και εγώ με. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Τρώει και λιδέα. Της αρέσει πάρα πολύ. Το σνακ μου. Δεν έχω φάει κάτι για σνακ, άρα ψωμάκι σπιτικό. Αυτό το κομμάτι, το άλλο το δώσα στη λιδέα το υπόλοιπο. Και τραγανό πάνω κάτω. Είναι τέλειο. Έτοιμος και ο ρακάς, ο οποίος είναι καταπληκτικός. Και έβρασε και γρήγορα, παιδιά. Όχι 10 ώρες. Εκτός από την μπερπαστάθε, λοιπόν, που έχουμε βρει ότι βράζει και γίνεται τέλειος ο ρακάς. Θα σας δείξω τώρα και έναν ακόμα. Μας αρέσει έτσι πηχτός ο ρακάς με πατατούλες. Πω, κοίτα εδώ. Τέλειο το φαγάκι μας σήμερα. Είναι αυτός εδώ πέρα από μικρές φάρμες από marketing. Είναι ο μικρός ο ρακάς, 450 γραμμάρια, αλλά μας φτάνει. Λοιπόν, και βράζει εύκολα. Δηλαδή γίνεται εντάξει, τέλειος, τέλειος. Σαν τον μπερπαστάθη. Όσοι παίρνει τον μπερπαστάθη είναι σαν αυτόν. Και το κράτησα το σακουλάκι για να σας το δείξω, έτσι για να σας πω αν ήταν καλός ή αν δεν ήταν καλός, για να ξέρατε κι εσείς, είναι καλός. Να και ο ρακάς, σερβιρισμένος, εδώ ήταν το πιάτο μου, ψωμάκι εννοείται, φέτα, πάντα μας αρέσει να συνδυάζουμε και φέτα με τα λαδρά, και τα μπισκότα, φάγαμε έτσι το βραδάκι μπισκοτάκια, είναι βουτύρου όπως καταλάβατε εννοείται, και σας είπα προαιρετικά μπορείτε να βάλετε από πάνω ζάχαρη. Μπορείτε να τα καλύψετε και με κουβερτούρα και με γλάσο και με ό,τι θέλετε φαντασία να έχετε. Και είναι, αν βάλετε τη ζαχαρίτσα, σαν εκείνο στρογγυλό κουτί από το σούπερ μάρκετ που είχαμε όλοι τις γιαγιάδες μας. Και αφού ετοιμάστηκε ο πιο δύσκολος της παρέας, ο Χρήστος, ο οποίος ετοιμάζεται
Αφήστε πώς τον ετοιμάζουμε. Λοιπόν, εδώ το παντελονάκι, το καλτσούλες του. Εδώ το φορμάκι από μέσα, μπουφανάκι, έτοιμος. Κούκλος. Και τώρα που ετοιμάστηκε, σας είπα, χωρίς το πιο δύσκολο της υπόθεσης, θα ετοιμαστούμε κι εμείς, να πούμε στο σούπερ μάρκετ, να κάνουμε τα ψώνια μας και μετά θα γυρίσουμε, θα σας το δείξω. Χορεύει break dance κάθε φορά που πάω να το αλλάξω πάνω, να τον ντύσω, να τον ετοιμάσω γενικά. Δεν κάθεσαι. Γιατί δεν κάθεσαι? Δεν έχω όρεξη σήμερα για ετοιμασίες και τέτοια. Ένα λιποζάν έβαλα. Έβαλα μάσκαρα. Που λέτε, φάγαμε. Σας έδειξα και το που σερβίραμε να φάμε. Σας έδειξα και τα μπισκότα που γίνανε. Και θα δοκιμάσουμε πιο μετά μπισκότα. Τώρα ετοιμαζόμαστε. Όπως σας είπα, ετοίμασα το Χρήστο, σας έδειξα. Και τώρα ετοιμάστηκα και εγώ, τίποτα με φόρμες είμαι, πάρα πολύ έτσι άνετη. Δεν πάμε καμιά βόλτα, γι' αυτό μόνο σούπερ μάρκετ πάμε και γυρνάμε σπίτι και σας τα δείχνω. Ήρθε και ο Ανέσης τώρα και έφερε παραγγελία, γιατί πάλι δεν με βρίσκανε, υποτίθεται. Λοιπόν, εδώ είναι η παραγγελία. Δεν θέλω να δείξω από πού είναι, γιατί αυτό το μαγαζί κάνει πάρα πολλές συνεργασίες. Τώρα, αν θέλετε πάρα πολύ να μάθετε πάλι και πάλι, στείλτε μου ένα μήνυμα. Δεν είναι από εκεί που σας είχα πει το ροζ το σετ που είχα πάρει μια φορά. Είναι από άλλο μαγαζί. Αλλά αυτό το μαγαζί κάνει πάρα πολλές συνεργασίες. Τώρα, εγώ να το δείξω έτσι. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Αλλά το άνοιξα στο τέλο και είδα και πώς είναι μέσα. Λοιπόν, εδώ τώρα το δάμια στο μπαμ μπαμ. Να το. Θα βάλω ένα πλυντήριο. Θα το φορέσω αύριο. Αφού ο καιρός κρατάει. Λοιπόν, παιδιά, είναι σετ. Είναι ζακετούλα, αυτή εδώ, που έχει και λεοπάρδο εδώ πέρα στο πλάι. Θα φτιάξω μαλάκια μου έτσι ωραία αύριο, να βάλω και τη ζακετούλα αυτή, οπότε να, τι πήρα πάλι, έχουμε και τι πήρα πάλι. Λοιπόν, τελευταία αγορά, δεν έχω πάρει κάτι άλλο. Αυτό εδώ, μου αρέσει πάρα πολύ και το χρώμα. Είναι ζακέτα, ανοίγει, μέσα είναι έτσι, το πήρα σε extra large, large extra large για την ακρίβεια. Εδώ πέρα το βλέπετε. Και έχει και το παντελονάκι, είναι set. Είναι αυτό εδώ. Τα οποία αυτά είναι, ανοίγουν full, είναι ελαστικά. Large, extra large είναι έτσι και αυτό. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Το περίμενα πάρα πολλές μέρες και ούτε να στείλουν ένα μήνυμα να πούνε πού είναι το δέμα, τίποτα. Στο email μου κοίταγα, είχε φτάσει στην εταιρεία μεταφοράς και δεν το στέλνανε, τέλος πάντων. Οπότε πήγαινε εσύ και το πήρε και μια χαρά. Αυτά. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το χρώμα, οπότε αύριο θα το δοκιμάσω και θα σας το δείξω και φορεμένο. Να βγάλω έτσι και μια ωραία φωτογραφία, μου αρέσει πάρα πολύ. Όταν σας λέω, μου αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά αυτή η λεπτομέρεια που έχει εδώ πέρα στα πλαϊνά. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, φεύγω, να μην καθυστερούμε. Πάμε να κάνουμε το ψώνια μας, γυρνάμε και σας τα δείχνω. Αυτά. Το μαλλί, ό,τι να είναι, αλλά δεν κάθομαι να κάνω τίποτα σήμερα. Το φτιάξω αύριο. Γυρίσαμε και πάμε να σας δείξω όλα τα ψώνια. Κάνανε 80 κάτι ευρώ. Λοιπόν, να σας τα δείξω όλα μαζί. Μάρκετιν, λίγο κριτικό και λίγο Lidl. Αυτά πήγαμε. Και πήραμε από αυτά τα τρία σούπερ μάρκετ. Τι ήθελα να σας πω, τα μικρά λίγη γκρίνια την είχανε. Αλλά έπρεπε να πούμε για τα ψώνια μας, γιατί είναι Σάββατο και μετά, ναι. Λοιπόν, συμπληρωματικό σούπερ μάρκετ haul. Εν τω μεταξύ ήθελα να σας κάνω διήμερο βλογκάκι, να το συνεχίσω και αύριο. Αλλά είπαμε να κάνουμε μεγάλο βίντεο σήμερα, αλλά θα βγει τεράστιο. Θα σας δείξω τώρα και τα ψώνια, θα σας δείξω λίγο το βραδινό, τι θα φάω και το βράδυ, τέλος πάντων και αυτά. Οπότε θα βγει τεράστιο. Άρα, ναι, πήρα φόρα σήμερα και σας έδειξα αρκετά πράγματα.
Οπότε πάμε να σας δείξω στο Super Market Hall και θα το κλείσουμε το βράδυ το βίντεο, ώστε αύριο να σας γυρίσω άλλο βιντεάκι. Ούτως ή άλλως καθημερινά κάνουμε, είχα κάποια προγυρισμένα που βλέπατε, γυρνάω και τώρα αυτά, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με εκρητικό, όπου δεν είναι πάρα πολλά, είναι τυράκι τριμμένο, αυτό εδώ, είναι 360 γραμμάρια και έκανε 3,83 λεπτά. Κεφαλοτήρι αγελάδος, αυτό εδώ. Και αποκριτικό πήραμε και αυτές εδώ πέρα τις κρέμες τις δύο, με καϊμάκι και βίσουνι. Γιατί δεν βρήκαμε στα μαρκετίν, τις είχαν πάρει όλες. Τι γίνεται, χαμός. Και έτσι πήγαμε κριτικό, γιατί είναι τριμμένο και γι' αυτό εδώ. Ευκαιρία για το τριτριμένο, γιατί μας αρέσει αποκριτικό. Λοιπόν, αυτά μόνο και κάνανε 6,41 λεπτά. Οι κρέμες έχουν 1,24. Μία. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίες. Δεν είναι και ακριβές, αλλά είναι ό,τι πρέπει για γλυκάκι. Λοιπόν, και πάμε τώρα να σας δείξω marketing. Λοιπόν, έχουμε πράσο, εντάξει, το είδατε ξεκάθαρα το πράσο. Θέλω να φτιάξω, θα κάνω ωραίες συνταγές τις επόμενες μέρες, οπότε θα σας δείξω να παίρνετε και ιδέες. Πράσο λοιπόν, θα χρειαστώ σχεδόν όλο το φαγητό που θα κάνω. Εδώ, δημητριακά, αυτά εδώ, να το δοκιμάσουμε. Νυφάδες ολικής άλεσης από ρύζι και σιτάρι και νυφάδες επικαλυμμένες με σκούρα σοκολάτα και κομμάτια φράουλας. Με 7 βιταμίνες και σίδηρο, πηγή φυτικών ινών. Λοιπόν, θα το δοκιμάσουμε και εννοείται θα σας πω. Όπως σας είπα, είναι από marketing, είναι από μικρές φάρμες. Και βλέπουμε πώς θα είναι και θα σας πω. Να βρε. Εδώ είναι η πόντι. Λοιπόν, τόσο κάνω, όλα μαζί 80 ευρώ τα ψώνια. Εδώ έχουμε χοιρινή σπάλα, είναι κομμάτι ολόκληρο, ούτε να το κόψουν ζήτησα, θα το κόψω εγώ στη μέση για δύο φαγητά. Είναι 2 κιλά το συγκεκριμένο και έκανε 16 ευρώ. Το χοιρινό 2 κιλά 16 ευρώ, δηλαδή 8 ευρώ το κιλό. Παλιά τόσο ήταν το μοσχαράκι. Λοιπόν, παλιά. Τέλος πάντων, τιμές είναι στο Θεό, έχουν εκτοξευτεί όλα. Τέλος πάντων, να δούμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση. 2 κιλά λοιπόν κρέας, θα το κόψω στη μέση 1 και 1 κιλό εγώ για να κάνω 2 φαγητά για τις επόμενες μέρες και το κόψω σε κομμάτια όπως θέλω. Εδώ έχουμε μισό κιλό χοιρινό κιμά, 4 ευρώ και είναι ακριβώς μισό κιλό και ακριβώς 4 ευρώ. Δες πόσο είναι μισό κιλό, πες εδώ. Μία χούφτα κρέας, 4 ευρώ, μισό κιλό, τέλος πάντων. Έχω κι άλλο κιμά στο ψυγείο, αλλά το θέλω για άλλα φαγητά. Έχω ένα κιλό και κάτι είναι, θέλω να κάνω άλλα φαγητά. Με αυτό θέλω να κάνω μάλλον λαχανοντολμάδες. Θα δείξει. Θα σας δείξουμε τις επόμενες μέρες τι θα τρώμε. Και εδώ πέρα είναι 538 γραμμάρια, 535 γραμμάρια, βασικά μισό κιλό τέλος πάντων, μου αρέσει που σας λέω ακριβώς. Μισό κιλό, βόηο ποντίκι λέει, μοσχαράκι 5 ευρώ. Δηλαδή αν πάρεις ένα κιλό, βγαίνει 10 ευρώ το μοσχάρι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν βρίσκεται εσείς πουθενά όλου πιο φθηνό, εμείς από μάρκετιν παίρνουμε τώρα που έχει ανοίξει μάρκετιν. Μισό κιλό 5 ευρώ. Εντάξει, θα το κάνω μάλλον με μακαρόνια το κινηστό έτσι, θα σας δείξω, σας λέω. Είναι τα ψώνια για τις επόμενες μέρες, επόμενη εβδομάδα. Άρα 7-8 φαγητά θα τα δείτε σε βλογκάκια. Συνεχίζουμε. Έτσι ιδεούλες να πάρετε κι εσείς. Γκούντα Γερμανίας, 300 γραμμάρια, 1,80 έκανα αυτό. Και άλλο κυράκι τριμμένο. Θα χρειαστούμε στα φαγητά που θα κάνω τις επόμενες μέρες. Εδώ, economy μωρο μάντιλα. Αυτά σας έχω πει ότι μας αρέσουν πάρα πολύ. Και αυτά τα μωρομάντιλα, ενώ το άλλο που έχει ροζ, πράσινο, ότι είναι, δεν θυμάμαι, δεν μ' αρέσουν. Αυτά που είναι με το κίτρινο, μ' αρέσουν πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ καλά. Μαλακά,
Τα χρησιμοποιώ και εγώ μωρό μάντιλα. Λοιπόν, πεπονάκι, γιατί μας άρεσε πάρα πολύ. Κάνουμε πολύ ωραίες σουπίτσες. Και έτσι πήραμε πάλι πεπονάκι, το ζυμαρικό. Εδώ economy παριζάκι σκορδάτο. Πολύ νόστιμο. Αν θέλετε να το δοκιμάσετε. Σαλάμι μπύρας σε φέτες, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, σε σαντουιτσάκια. Εδώ είναι το σέλινο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, πήρα σέλινο. Ορίστε. Ωραία, μυρίζει φρέσκο, φρέσκο, όχι κάποιο, ευτυχώς. Και τελευταίο, μορταδέλα σε φέτες, 160 γραμμάρια είναι αυτή η συσκευασία. Αυτά. Λοιπόν, αυτά από marketing. Σας έδειξα κριτικό marketing. Κάνω λίγο χώρο γιατί έχω γεμίσει το τραπέζι. Και συνεχίζω να σας δείχνω μετά τα Lidl, που είναι αρκετούτσικα και αυτά. Και πάμε Lidl. Ξηραφάκια, αυτά εδώ πέρα που σας έχω πει είναι αντρικά, αλλά εγώ τα χρησιμοποιώ, μου αρέσουν πάρα πολύ. Πώς να σας το πω, έχει αυτό εδώ πέρα, τα έχετε δει μωρέ, σίγουρα στα Lidl. Και μου έχετε πει πολλές φορές ότι τα παίρνετε στα σχόλια, όταν σας τα έχω δείξει πάρα πολλές φορές. Και αλλάζεις λεπίδες εδώ πέρα και περνάς και πάρα πολύ καιρό. Και κόβουνε και δεν σε πειράζει τέλος πάντων στο δέρμα, ούτε κοκκινίλος, ούτε τίποτα. Αλλά δεν με βλέπουν πάρα πολύ. Λοιπόν, τυρί κρέμα light αυτό εδώ, το οποίο είναι πάρα πολύ νόστιμο. Μία μαργαρίνη, light είναι και αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, είχε σε προσφορά τόνο σε... ελαιόλαδο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σε ελαιόλαδο. Τρία, έτσι, τρεις κονσερβούλες έχει μέσα σε ελαιόλαδο. Αυτός που είχα πάρει από κριτικό ήταν... δεν μου άρεσε που ήταν σε νερό. Έχω φάει και άλλες φορές σε νερό, αλλά ήταν νόστιμος. Στον κριτικό, τώρα αυτό που είχα πάρει το συγκεκριμένο δεν μου άρεσε. Οπότε πήρα αυτή τη φορά σε ελαιόλαδο από το Lidl, ξέρω ότι είναι ωραίο. Ο τόνος του Lidl. Λοιπόν, εδώ, αυτό να το δοκιμάσουμε. Είναι high protein. Το είχε και σε καλή τιμή. Είναι vegan, μάλιστα. Ρόφημα με σόγια και γεύση σοκολάτα. Και είναι ένα λίτρο. Ούτε 2 ευρώ δεν έκανε, δηλαδή ήταν σε καλή τιμή. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω, να δούμε τι γεύση έχει. Είναι γευστικό, είναι νόστιμο, είναι αυτό εδώ. Άμα δείτε το φυλάδιο του Lidl, είτε ηλεκτρονικά είτε στο κανονικό φυλάδιο, θα το δείτε, θα έχει πολύ καλή τιμή. Μία φαρίνα, γιατί όπως καταλαβαίνετε τη χρησιμοποιούμε αρκετά, να φτιάξω λίγο κέικ κτλ. Και τα μπισκότα που κάναμε. Λοιπόν, energy drink, αυτά τα κόκκινα σας έχω πει, τα πίνει ο Ανέστης. Έχει πάρει 2-3... 4. Εδώ αυγουλάκια θα είχε σε προσφορά και λέω ας πάρω, είχα βράσει κιόλας αυγά να έχουμε και αυτές τις μέρες και έχω και αυγά γενικά για τα γλυκάκια που κάνω, για επιπλέον αυγουλάκια, θέλω να κάνω κάτι τηγανιτό αυγό και τέτοια, και πήρα και αυτή το δεκάδα και είμαστε μια χαρά τώρα. Και πήρα και εγώ τέτοια, βλέπω πίνω εγώ, είναι χωρίς θερμίδες τα συγκεκριμένα. Και... ναι. 3, 4, 5, 6. Πήρα αρκετά, θα σας πω γιατί. 6. Α, έχει πάρει και άλλα 2 Ανέστη, συγγνώμη. Ο Ανέστης 6 πήρε. Ζήλεψε και πήρε 6. Λοιπόν, γιατί δεν θα έχουμε το κίνητο τις επόμενες μέρες, από Δευτέρα ή Τρίτη τώρα, δεν θυμάμαι. Και ας το να έχω, μην τρέχουμε τώρα στο περίπτερο για να πάρουμε, ας πούμε, τέτοιο. Ξέρεις τώρα.
Δεν θα το έχουμε το αυτοκίνητο μάλλον για κανένα διβδόμαδο. Μπορεί. Οπότε πήρα εγώ να έχω 6. Και βλέπουμε. Λοιπόν. Εδώ πένες. Αυτές εδώ. Τη μεγάλη συσκευασία. Δεν μου φαίνεται περίεργο αυτό. Δεν πίνω καφέ. Τον έχω κόψει. Άμα πιω καφέ, ας πούμε, δεν θα πιω τέτοιο. Αλλά ένα την ημέρα, άμα δεν έχω πιει καφέ, πίνω ένα τέτοιο και μετά την άλλη μέρα πίνω καφέ. Την άλλη μέρα πίνω πάλι τέτοιο, την άλλη μέρα πίνω καφέ. Δηλαδή δεν πίνω κάθε μέρα καφέ, τον έχω κόψει. Λοιπόν, εδώ πατατάκι. Με ρίγανη. Και άλλο πατατάκι. Με ρίγανη. Λεμόνια για τα φαγητά. Γιατί θέλω να κάνω και στο φούρνο. Έχω μπούτια κοτόπουλου στην κατάψυξη. Έχω και πατάτες να κάνω έτσι ένα λεμονάτο μια μέρα. Ριζάκι. Αυτό εδώ. Πριν πάμε στο σούπερ μάρκετ, έχω στο μυαλό μου και τι φαγητά θα φτιάξω ώστε να πάρω τα υλικά που χρειάζομαι. Έχω βγάλει, ξέρω εγώ, 7-8 φαγητά. Άρα πήρα είδα τι υλικά έχω. Είδα τι υλικά μπορούσα να αγοράσω, να μην τα ξεχάσω, τα είχα γράψει σε λίστα. Οπότε, ναι, για να βγάλω το φαγητό για τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, εδώ έχουμε ντομάτες σε διχτάκι. Δεν έχω χώρο. 2 κολοκυθάκια. Σε φαγητό, στη γάστρα θα γίνει αυτό. Τα κολοκυθάκια. Εδώ έχουμε μακαρόνια μακριά. Έχω και ένα ακόμα πακέτο σε ντουλάπι. Αλλά όπως σας είπα, επειδή παίζει να μην έχουν το αυτοκίνητο, να μην τρέχουν τώρα, ξέρω εγώ, σούπερ μάρκετ για μακαρόνια, ας πούμε. Θα πάμε στο σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, την άλλη εβδομάδα κανονικά. Αλλά ας έχουμε κάποια πράγματα, να μην τρέχουμε για 2 πράγματα, ξέρω εγώ. 2 μελιτζάνες. Αυτές εδώ. Για να γίνει και αυτό με τα κολοκυθάκια στη γάστρα, θα σας δείξω. Ξεχνάω, σας είπα, ναι, γιατί το αυτοκίνητο έχει πάθει μια ζημιά και πρέπει να πάει στο συνεργείο. Γιατί δεν γίνεται να το μετακινούμε έτσι, να βάζουμε υγρά φρένων συνέχεια και να το κινούμε. Οπότε τη Δευτέρα, την Τρίτη να πάει στο συνεργείο. Και αναλόγω πόσο θα καθυστερήσουν τα ανταλλακτικά, αν το παραγγείλει ο άνθρωπος στο συνεργείο και όλα αυτά, δεν ξέρουμε πόσο θα μείνει εκεί. Λοιπόν, τορτίγες. Αυτές εδώ που είναι οι αγαπημένες μου. Μπανάνες. Εδώ δες μπανάνες. Θέλω να κάνω και ένα μπανάνα bread τις επόμενες μέρες και έχουμε πάρει και άλλες μπανάνες. Κάτσε. Τρώνε και πάρα πολύ μπανάνα τα παιδιά. Πρέπει να είναι αυτές τώρα κάνα 4 κιλά μπανάνες. Δεν ξέρω και εγώ πόσα μπορεί να είναι. Πάρ' το αγάπη μου από εδώ, σου παρακαλώ. Βάλ' το εκεί. Λοιπόν, 2 αγκουράκια. Δεν έχω χώρο. Και δεν μείναν τώρα πολλά πράγματα. Περίμενε. Και άλλο ένα αγκουράκι έτσι για σαλάτες. Και άλλο ένα αγκουράκι, 4. Λοιπόν, και το τελευταίο είναι... Σας άφηξα όλα. Τελευταίο λοιπόν είναι εδώ το εφήκε τη σακούλα του. Το λάχανο αυτό, σας είπα, μπορεί να κάνω λαχανοτολμάδες. Διαφορετικά σαλατούλες θα το κάνω με το λάχανο. Αλλά επειδή βρήκα καλό λάχανο και μεγάλο, μάλλον θα κάνω λαχανοτολμάδες. Μαζί με το κιμά αυτό που πήρα τώρα. Γιατί σας είπα, τον άλλο το κιμά που έχω ένα κιλό και κάτω, το θέλω για άλλα 2 φαγητά. Μακαρόνια με κιμά και λίγο παστίτσιο στο μικρό του πυρέξ. Αυτά, κρατάω και το λάχανο έτσι. Λοιπόν, σας αφήνω να μαζέψω τώρα όλα τα πράγματα, να τα βάλω στο ψυγείο και στα ντουλάπια και τα λοιπά. Και θα σας δείξω μετά, αν φάω κάτι για βράδυ, θα σας το δείξω. Θα σας κλείσω το βιντεάκι το βράδυ. Να κοιμήσω τώρα μετά και τα μικρά να μπουν στη ρουτίνα τους τη βραδινή. Αυτά. Και θα σας μιλήσω πιο μετά, που θα έχω έτσι πάλι ησυχία, να καταφέρω να σας κλείσω και το βιντεάκι. Αυτά.
Εδώ είμαι εξυμαλιασμένη. Θα βάλω λαδάκι μετά στα μαλλιά μου, θα τα αφήσω όλη νύχτα. Θα βάλω φουλ λαδάκι έτσι, για θεραπεία όλη νύχτα. Και αύριο θα τα λούσω. Η Λιδία τώρα βλέπει παιδικό που έχει στο Star. Θα σας κάνω ένα κλιπάκι τώρα για διαφήμιση. Μόλις ξεκινήσει πάλι. Αυτά. Και καθόμαστε εδώ πέρα και χαλαρώνουμε. Βραδινό δεν νομίζω να φάμε. Θα έχουμε μπισκοτάκια 2-3. Τα οποία είναι τέλεια. Άλλο να σας λέω, άλλο να το δοκιμάσετε. Φτιάχτε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ο Χρήστος κοιμάται, η Λιδία δεν κοιμάται, δεν θέλει να κοιμηθεί. Βλέπει το παιδικό όπως σας είπα. Τουλάχιστον κοιμάται ο Χρήστος. Πάλι καλά. Και το βράδυ είχε αυτό εδώ πέρα το παιδικό, οπότε η Λιδία παρακολουθούσε λιγάκι. Μόλις τελείωσε το μοντάζ αυτού του βίντεο, εννοείται πως δεν το είχα κλείσει, εντάξει, κλασικά. Ξεχνιέμαι τα βράδια, βλέπω καμιά σειρά, καθόμαστε με τον Ανέστη, να κάνω και τον μπανάκι μου. Θα ξυπνήσει, ξέρω εγώ, η Λιδία, θα ξυπνήσει ο Χρήστος, οπότε τρέχω και στα μικρά. Ανεβάζω και βίντεο το βράδυ, γενικά, τους χαμούλης. Από τα βράδια ξεχνιέμαι λίγο να κλείσω το βιντεάκι, παρόλα αυτά δεν νομίζω να έχετε παράπονο, γιατί αυτό το βίντεο βγήκε τεράστιο, βγήκε μεγάλο vlog και ελπίζω να σας αρέσει. Και αν θέλετε να ξανακάνουμε έτσι μεγαλούτσικα. Απλά επειδή κάνω καθημερινά βιντεάκια, τα κάνω λίγο πιο μικρά, για να μην κουράζετε κι εσείς. Ναι. Αυτά. Είναι που θα κάνω εγώ καθημερινά βιντεάκια το Φλεβάρι και κάνω τώρα, το Γενάρη καθημερινά βίντεο. Λοιπόν, έχουμε φτάσει τα 10, 11, 12, 13, πόσα θα φτάσω, 14, μπορεί να βάσω 15 βίντεο, να το κάνουμε 15 μέρες, δεν ξέρω, θα δω πόσο θα το κάνουμε έτσι καθημερινά βιντεάκια, θα δείξω. Έχουμε φτάσει στις 10 μέρες και, οπότε λογικά μέχρι 15 μέρες μπορεί να κάνω καθημερινά βίντεο, θα δείξω. Αυτά, φιλιά πολλά και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι αύριο, γεια σας.